Λοιπόν, δεν έχω ακόμα ξεκάθαρη από τον γιατρό, αλλά η εικόνα που υπήρχε ήταν πολύ άσχημη. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα να μπορέσει να συνεχίσει. Το τυπικό του θέμα που περιμένουμε, δυστυχώς και για αυτόν και για εμάς. Η απόφασή μας ήταν να πάμε και με τα δύο παιδιά στην Κίνα, με τον Γκόνιαρ και με τον Αθηναίου, και να περιμένουμε την οριστική απόφαση των γιατρών για τον Σλούκα. Αναμένεται στις 26 του μήνα να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα αν ο Κώστας μπορεί ή δεν μπορεί. Αν είναι εντάξει 26-28 που πάμε στην ΑΤΖΙΚ, μας βρίσκει εκεί, έχουμε τρεις προπονήσεις, άρα μέχρι να ξεκινήσει το επίσημο, ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με τον Κώστα και δηλώνουμε στις 30 του μήνα την ομάδα έτσι όπως πρέπει. Τώρα, μια ακόμη επιλογή μένει εκτός κατά πάσα πιθανότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω τι θα κάνουμε. Εντάξει, υπάρχει ο Βαγγέλης που προχτές έφυγε. Τώρα δεν ξέρω σήμερα ήταν εδώ, αν έφυγε η Ρωσία, πραγματικά χτες τον έχασα. Εντάξει, είναι η πρώτη μας σκέψη. Θα κάνουμε τώρα με τον γιατρό ένα συμβούλιο να αποφασίσουμε τι είναι το πιο σωστό και πώς μπορούμε να το χειριστούμε. Εμείς είχαμε αποφασίσει με αυτό το ρόστερ και να έμεινε ο μικρός ο Ντίνος έξω. Τώρα θα δούμε μετά το meeting να σας πούμε αύριο το πρωί να βγάλουμε μια ανακοίνωση οριστική. Πολύ ευχαριστημένος έμεινα, γιατί είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με ένα εξαιρετικό αντίπαλο. Σε μια εβδομάδα που είμαστε πολύ κουρασμένοι, όπως είναι και τα παιδιά της Σερβίας βέβαια, και ολοκληρώσαμε ένα πολύ δύσκολο τουρνουά και όλη την προπονητική κατάσταση τριών εβδομάδων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με ένα ντέρμπι πραγματικά ήταν σαν να ήσουν στο παγκόσμιο κύπελλο. Εμείς όμως είπαμε από πριν ότι δεν παίζουμε παγκόσμιο κύπελλο, αλλά παίζουμε το τελικό του Ακρόπολης. Και ο καθένας πρέπει να ετοιμαστεί και να προστατευτεί από αυτό το κομμάτι, γιατί ακόμα έχουμε 15 μέρες μπροστά μας και πολλή δουλειά. Άρα στο κομμάτι αυτό, σε πολύ μεγάλο σημείο του αγώνα είμαστε ευχαριστημένοι. Με τον Γιάννη είχαμε σκοπό σήμερα να το βάλουμε στο 3 έτσι κι αλλιώς. Όχι γιατί δεν παίξαν τα άλλα δύο παιδιά, αλλά ήταν αυτό το πρόγραμμα. Εμείς μένουμε πάνω στο πρόγραμμά μας. Με κερδίζοντας ή χάνοντας, δεν μας αλλοιώνει τη σκέψη πολύ. Είμαστε ευχαριστημένοι γιατί σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι ανταποκριθήκαμε σε μεγάλο βαθμό. Κάποιες λάθος επιλογές στο τέλος. Αν ο βαθμός ετοιμότητας ήταν μεγαλύτερος, πιστεύω θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε καλύτερα. Εγώ μπορώ να σου πω ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα είναι ομάδα. Με όλη τη σημασία της λέξης. Και όταν η ομάδα είναι ενωμένη και έχει τέτοια διάθεση και τέτοια ενότητα μεταξύ της, μπορεί να ανατρέψει και παιχνίδια, μπορεί να κάνει και άλλες φάσεις δημιουργίες. Γι' αυτό πιέζουμε πάρα πολύ για την έξτρα πάσα, το έχουμε κάνει σαν σύνθημα. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα παιδιά και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι, ώστε στην κρίσιμη στιγμή όλοι να είναι παρόντες. Σίγουρα υπάρχει μια τυχαία στο Γιάννη και στον Κώστα προχθές. Ευχόμαστε ο Γιάννη να είναι όσο μπορεί πιο ανώδυνο το πρόβλημα που έχει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ζημιά έχει πάθει. Συνεχίζουμε, αυτό είναι το μπάσκετ όμως. Έχει τις ατυχίες, έχει τα καλά, τα κακά. Ζούμε με αυτό και προχωράμε. Μοιάζει θα έχει χιαστεί σήμερα το μάτς με την Σερβία σε ατμόσφαιρα. Έχει πάει πολύ μπροστά, έχει πάει πολύ μπροστά. Όχι, εννοώ σε ατμόσφαιρα. Μην κάνετε, παιδιά, μην κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Ούτε σε μένα, ούτε στα παιδιά τα άλλα. Μην βάζετε επιπλέον πίεση και άγχος λόγω του Γιάννη. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Καταλαβαίνω, είμαι εδώ 15 χρόνια, είμαι 36 χρονών, έχω παίξει τόσα παιχνίδια. Η ομάδα θα είναι όσο μπορεί να είναι έτοιμη στο τουρνουά. Πάμε 10 μέρες σχεδόν εκεί να είμαστε, να παίξουμε 3 φιλικά στην Κίνα, να προσαρμοστούμε στο περιβάλλον, στις, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκεί και να είμαστε όσο μπορούμε έτοιμοι στο τουρνουά που όλοι θέλουμε να παίξουμε. Η αλήθεια είναι ότι με τις απουσίες που είχαμε, αλλά δεν δικαιολογίες. Παλέψαμε, πήγαμε το μάτι στην παράταση. Όχι, δικαιολογίες για το Ακρόπολης, τώρα παιδιά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Από εκεί και πέρα. Είδαμε διάφορα σχήματα. Γιατί μπράβο, κατά ψέματα ο προπονητής και αυτές τις μέρες δουλεύουμε με άλλα σχήματα, άλλη πετάδα, άλλη, ξέρω εγώ, άλλα συστήματα. Προσπάθησε και αυτός μέσα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και τους τραυματισμούς και την κατάσταση του παιχνιδιού όπως είδαμε σήμερα να τα απεξέλθουμε πιστεύω ικανοποιητικά. Ένας παίκτης κερδίζει τις άλλες ομάδες. Άρα τι να λέμε τώρα. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στην προετοιμασία. Αφήστε το Γιάννη για να ο Γιάννης να βοηθήσει και εμάς και εμείς να βοηθήσουμε τον Γιάννη. Άμα μπορεί ο Γιάννης να κερδίσει να πάρει το μετάλλιο, χαρά μας και ευτυχία για όλους τους Έλληνες και για το ελληνικό μπάσκετ. Πρέπει όλοι μαζί η ομάδα. Θα το διαχειριστούμε όπως διαχειριζόμαστε. Φυσιολογικό είναι. Γιάννη, κάτι για τον κόσμο σήμερα που γέμισε το γήπεδο. Είναι και τις 16 Αυγούστου που μετά το 15 Αύγουστο ήταν, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα έδειξε και την αγάπη για την ομάδα. Και κακά τα ψέματα αυτό οφείλεται στο Γιάννη. Έτσι, ναι. Να είμαστε ειλικρινείς και τον ευχαριστούμε που όντως έχει κάνει αυτά που έχει κάνει και φαίνεται και τον κόσμο στην εθνική ομάδα και ξαναβλέπουμε ότι ο κόσμος έρχεται στην εθνική ομάδα.